κάνετε, καλώς ήρθατε στα vlog μας σήμερα 21. Ισχυώσα το μαλλί μου, δεν φαίνεται πελώριο. Καλά, πλέον έχει γίνει, αλλά σοκ. Συνήθως κάνω, ξέρεις, αυτή την ακρούλα κάτω, οπότε μαζεύει. Και τώρα που είναι ολόισιο μου φαίνεται τρελό. Sorry για τον περίεργο φωτισμό. Λίγο καλύτερα. Σήμερα λοιπόν είναι τα γενέθλια του Άλεξ και δεν ήθελα να είμαι όλη την ώρα με vlog, γιατί I need some privacy. Κάποιες φορές, είπε η κοπέλα με την κάμερα στο χέρι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και δεν ήθελα να το βλογκάρω. Αλήθεια, η τούρτα. Οπότε όλες αυτές τις μέρες που σας έλεγα πω έχω να κάνω κάτι δουλίτσες, η δουλίτσα φλενάδα μου ήταν ότι ήθελα να τραβήξω λίγα παραπάνω πλάνα για να έχω υλικό για extra vlog, επειδή ήξερα ότι σήμερα δεν θα μπορούσα να βλογκάρω πολύ, αλλά δεν ήθελα να σας αφήσω και παραπονεμένους. Άρα ξαχρύπνησα προχτές και τράβηξα ένα επιπλέον κομμάτι. Το ξέρω, μαλακία, δεν είναι τίμιο vlog μας, το ξέρω. Αλλά εντάξει. Γενέθλιο είναι αυτό, να μην το γιορτάσουμε, βραδερφέ. Οπότε θα με βλέπετε λίγο έτσι, λίγο με αυτά τα ρούχα, λίγο με το μπλε το φουτεράκι που είναι από τότε, λίγο με κάτι άλλο που θα βλογκάρω σίγουρα και μετά τα γενέθλια. Η μαλακία είναι ότι δεν μπορούμε να τα γιορτάσουμε σαν άνθρωποι, ρε γαμώτο. Και σε κάποια φάση σας μιλάω και για το περιβόητο Bachelor που έχετε λησάξει. Μου έχετε στείλει 800.000 μηνύματα από όταν ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι. Βαίνει, σχολιάσατε το κιλό. Γιατί μου ζητάτε συνέχεια να σχολιάζω πράγματα? Σας αρέσει τόσο πολύ έτσι αυτή η συζήτηση? Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τα συζητάω αυτά με φίλους και με τέτοια. Αλλά δεν ξέρω εσείς, στα vlog μας κυρίως που υποτίθεται είναι χριστουγεννιάτικο και hyped και χαρούμενο, έχετε όρεξη τώρα να ακούτε τα δικά μου περί κοινωνιολογία? Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Όντως, σήμερα στα vlog μας σας κάνω ένα preview. Τι θα δείτε? Coming up next. Όχι και next. Αυτό είναι πλεονασμός. Πάω να δω την τούρτα γιατί μου φάνηκε υπερβολικά μεγάλη και λέω τι μου βάλανε. Τύλιξα και το δώρο γιατί είναι τέλειο να τύλιγεις δώρα. Επίσης την από εκεί μεριά του σαλονιού δεν μπορώ να σας τη δείξω γιατί έχω κάνει κάτι μικρές αλλαγίτσες. Ωραίες όμως. Λέω να πάω να ντυθώ. Συγγνώμη που είναι έτσι, αλλά μπουρδέ το vlog μας το σημερινό. Θα μπορούσατε μεταξύ να μην σας το πω και να σας βάλω όλο το άλλο. Γιατί έχω κάνει και intro. Καλώς ήρθατε στα vlog μας 21. Ήμουν τόσο προνοητικό παιδάκι. Αλλά δεν ήθελα, δεν το θεώρησα τιμίο για σας. Λέω, δεν θέλω να τους πω ψέματα. Θέλω να τους πω ότι ξέρετε τι, έγινε αυτό και αυτό και σήμερα θα έχουμε λίγο διπλή ημέρα. Τι να κάνουμε. Το bronzer μου σε κάθε vlog μας είναι όλο και πιο σκούρο. Αλλά δεν μπορώ, το ζω λιγουλάκι με το μακιγιάζ στις τελευταίες μέρες και κάθομαι και λέω, αχ, να βάλω και αυτό, να βάλω και εκείνο. Αχ, ωραία, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Και ξαφνικά, μπουφ! Ποια είναι αυτή στον καθρέφτη? Καλό κορίτσι φαίνεται. Hello, you beautiful people, how are you? Αχ, ποτέ δεν θα μάθουμε αν αυτό εδώ. Αυτό. Είναι απλά το μάγουλό μου. Είναι πάχος. Είναι λακάκι. Λακάκι σίγουρα δεν είναι. Πήγε μήπως να γίνει. Σας την έχω ξανακάνει αυτή την απορία, την ερώτηση, αλλά δεν. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα λακάκια. Ρε, πόσο ζηλεύω τα άτομα που έχουν λακάκια. Είναι το πιο όμορφο πράγμα στην γη. Γελάς. Και είναι σφασί. Ρε, τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα, πλησιάζουν. Τι θα φορέσουμε? Ναι, και κοιτάω τώρα εδώ πέρα στην ντουλάπα μου και ψάχνω να βρω τι θα μπορούσα να φορέσω που να είναι και καραντινίστικο, δηλαδή να είσαι άνετα, γιατί στην ουσία σε κάποιο σπίτι θα τη βγάλουμε άμα είμαστε 3-4 νοματέοι. Πού θα τη βγάλουμε? Αλλά και να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο γκλάμουρους. Αλλά δεν βρίσκω, γιατί εμένα τα ρούχα μου πάνε από το άσπρο basic t-shirt σε αυτό. Αυτό είναι το ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Είναι φουτεράκι απλά basic πλεκτά και μετά αυτό. Αυτό έπρεπε να είναι εκεί τώρα και τσαντίζομαι. Και αυτό το είχα βάλει δίπλα εδώ, γιατί αυτό έχει λίγο λιλά και έκανε μουα και ενωνόταν. Τα έχω χαλάσει γιατί βιάζομαι. Ή που θα το ζήσω τελείως Dana International και δεν θα με νοιάσει καθόλου και θα βάλω κανένα καλό μακρύ φόρεμα βελούδινο και έτσι. Ρε, τρελαίνουμε που κάποιοι άνθρωποι λένε βελουτέ το ύφασμα. Λες και είναι σούπα, πεθαίνω. Βελουτέ φούστα. Γιατί? Βελουτέ, κύριε. Καλή σας όρεξη. Έτσι κι εγώ σίγουρα το έχω πει πολλές φορές γιατί σου βγαίνει πολύ αυθόρμητα, αλλά ναι. Ή που θα ντυθώ Ντάνα, ή που θα βάλω, ας πούμε. Κάνα τέτοιο βινίλ. Ακολουθεί το declutter που δεν θέλω με τίποτα να κάνω. Τα skincare. Τα αγαπάω όλα σαν παιδιά μου. Ωστόσο, κάποια από αυτά δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και μου πιάνουν χώρο. Και κάποια τα κρατάω γιατί. Να.
ένα μπουκαλάκι με μικρό ντεμακιγιά που βολεύει να το παίρνουμε στα ταξίδια. Ποια ταξίδια, μωρή Βενετία, θα μου πεις τώρα που θα φύγεις στα ταξίδια σε 5 χρόνια. Έχω κάνει το μισό σιρτάρι μόνο και παίζει να έχουν φύγει τα μισά πράγματα. Καταρχάς, κάποια ήταν τελειωμένα, ρε φίλε, και δεν τα είχα διώξει. Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Όλα αυτά εδώ τα περισσότερα είναι τελειωμένα. Αυτό μόνο το κίτρινο δεν μου έχει τελειώσει. Νομίζω όμως μου έχει λήξει, οπότε ναι. Αυτά εδώ είναι που θα κρατήσω. Καθάρισα και το σιρτάρι και τώρα θα κάνουμε αυτά. Συγγνώμη. Ποτέ δεν το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Αυτό μου αρέσει. Εδώ συνέβαινε το απόλυτο χάος. Και τώρα έχω πάνω από τον διπλάσιο χώρο. Πίσω έχω έτσι τα πιο ογκώδη σαπούνια και τέτοια. Έφυγαν τα μισά, οπότε έχω άπειρο χώρο για όλα αυτά τα μικρά. Δεν είναι πανέμορφο κουτάκι. Είναι τη Start. Είναι λαδάκι που μπαίνει και στο πρόσωπο και στα μαλλιά. Διάβασα μαρακούγια. Εγώ θα το διαβάσω τώρα, άμα θέλει. Σήμερα ήθελα να σχολιάσω λίγο την φάση με τον Bachelor. Γιατί μου λέτε συνέχεια, Βενετία, το έχεις δει. Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από Big Brother, Bachelor. Έμαθα πρόσφατα ότι υπάρχει και Bachelorette. Τέλεια. Και ξέρεις τι όμως, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Τον τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει κόσμος, ρε παιδί μου, που μου έχει στείλει και μου λέει, Βένι, πώς και δεν το έχει σχολιάσει. Να πω τι, τα αυτονόητα, ότι είναι full σεξιστικό. No shit, you know. Νομίζω σε κάποιες περιπτώσεις. Το θέμα είναι και πώς θα το δεις. Εγώ ξέρετε πώς έχω αρχίσει να βλέπω τέτοιου είδους reality. Όχι τόσο τον άντρα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένας άντρας ο Bachelor και πάρα πολλές γυναίκες. Βλέπω πολλές γυναίκες λοιπόν που σου λέει, τι έχουμε, πατριαρχία έχουμε, τέλεια. Εγώ θα βγάλω λεφτά από αυτό. Εγώ έτσι έχω αρχίσει να το βλέπω. Δηλαδή είναι κάποιες γυναίκες που είχαν τα αρχίδια να πούν, ναι, οκ, okay, εννοείται ότι θα γίνω ρεζίλη και το ξέρω, αλλά στα μου, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θα αποκτήσω πάρα πολλούς followers, οπότε μετά θα κλείνω τη μία δουλειά μετά την άλλη. Τέλειο για εκείνη. Δεύτερον, η καθεμία από όλες αυτές τις κοπέλες θα έχει ίσως κάποια δικιά της επιχείρηση, you know, που ίσως αποκτήσει περισσότερη φήμη και περισσότερο αγοραστικό κοινό. Πάλι τέλειο για εκείνες. Και τρίτον, λογικά πληρώνονται για αυτήν την εκπομπή, άρα more money for them. Ξέρεις τι, το ξέρω ότι ακούγεται πολύ ηλιστικό και δεν συμφωνώ. Δηλαδή, αν συμφωνούσα, θα το έβλεπα και θα το παρακολουθούσα. Δεν στηρίζω αυτή την οτροπία, αλλά την βλέπω. Και είμαι σε φάση, ok, καταλαβαίνω τι κάνεις. Είναι ήδη ένα σεξιστικό παιχνίδι που θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Γιατί αγόρασαν από την τηλεόραση αυτή την παραγωγή. Και σας το έχω πει αρκετές φορές. Είναι πολύ χαζό να θυμώνουμε με τα άτομα που πηγαίνουν σε τέτοια show αντί να θυμώνουμε με την παραγωγή που σου φέρνει στην Ελλάδα ένα τέτοιο απόβρασμα να παρακολουθείς. Θυμώνουμε πάντα με τα λάθος άτομα. Θυμώνουμε με αυτούς, ενώ πρέπει να θυμώσεις με αυτούς. Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να θυμώσεις με αυτούς, γιατί ταυτίζεσαι με αυτούς, γιατί αυτούς βλέπεις. Οι άλλοι όμως τους έβαλαν σε αυτή τη θέση. Και ακούγεται λίγο Ιλουμινάτι όλα αυτά που σας λέω, λίγο ξέρεις, πυραμίδα. Αλλά think about it. Think about it. Θα μου πεις όμως πολύ σωστά, γιατί και εγώ τα λέω αυτά στον εαυτό μου. Δεν είναι ότι είμαι σε φάση, ok, βγάζει λεφτά από αυτό, τέλεια, γαμό. Απλά σκέφτομαι τα πολλά διαφορετικά σενάρια που εννοείται γράψτε και εσείς στα σχόλια τα δικά σας σενάρια. Αλλά σκέφτομαι ότι, ok, από τη μία αυτή έχει καταλάβει 100% τι κάνει, ότι είναι ένα σάπιο πρόγραμμα και απλά θέλει να βγάλει λεφτά. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Όλοι δεν το λένε αυτό. Και αυτό μία δουλειά είναι στη τελική. Πληρώνεται, βγάζει χρήματα, ok. Άστιν, let her be! Το δεύτερο όμως που εμφανίζεται στην συζήτηση είναι αυτές οι γυναίκες που πηγαίνουν συνειδητά σε αυτό το παιχνίδι για να κερδίσουν κάτι από αυτό, οπότε εκμεταλλεύονται την πατριαρχία που τους έχει επιβληθεί. Οι ίδιες οι γυναίκες βάζουν ένα παραπάνω κομματάκι στο puzzle. Γιατί το κοινό που θα παρακολουθήσει ένα τόσο εύπεπτο, χάλια πρόγραμμα, είναι χάλια. Το κοινό αυτό απαραίτητα δεν θα έχει την λογική που έχω εγώ ή που έχεις εσύ. Το λίγο πιο, για να το ψάξω λίγο. Θα μου σπάσει, κοίτα τώρα την άλλη, τι κάνει και ξεφτιλίζεται, και για να πάρει 2 παραπάνω ευρώ ή για να τη δει λίγο παραπάνω ως κόσμος και τέτοιες φλακίες. Υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι το εννοούν αυτές οι κοπέλες, ότι είναι εκεί γιατί θέλουν τον Bachelor. Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Υπάρχει και αυτή η μερίδα ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει ότι όλο αυτό είναι απλά ένα trans reality show. Και το πιο χαζό που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος τσατίζεται με αυτές τις κοπέλες και όχι με την παραγωγή. Βλέπεις ένα show σαν τον Bachelor, σαν τον Big Brother. Ωραία. Και περιμένεις από εκεί τι? Να λάβεις κοινωνικά μηνύματα και ερεθίσματα. Θα προσπαθήσουν αυτά τα trash show να εξαλείψουν τον σεξισμό ή την ομοφοβία.
Το πιστεύεις όντως αυτό και τσαντίζεσαι τόσο πολύ με τους παίκτες, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια, περιμένω μία απάντηση πολύ ρεαλιστικά. Δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτά τα show, γιατί δεν τα βλέπω, δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο και ίσως θα έπρεπε να είχα δει για να έχω και μία γνώμη. Προσπαθώ όμως πάρα πολύ να καταλάβω την λογική της κοπέλας που φουλ συνειδητά πηγαίνει και σου λέει: ωραία, εγώ θα πάω σε αυτό το show. Χαίστηκα που θα γίνω ρεζίλη, το ξέρει ότι θα γίνει ρεζίλη, αλλά μετά από εκεί θα βγω με κάποια λεφτά για να κάνω το όνειρό μου. Δεν χρειάζεται όλος ο κόσμος να μοχθήσει για να κάνει το όνειρό του. Αν εκείνη είναι okay με το να βγει και να την κράζει ο καθένας και μετά να ανοίξει το μαγαζάκι που ονειρεύεται, let her be! Let her be! Το αντίστοιχο εννοείται και για τον Bachelorette, αλλά υπάρχει όντως, δεν το έχω δει πουθενά να διαφημίζεται αυτό το πράγμα. Και για τους άντρες που έχουν πάει εκεί πέρα και είναι σπάσει στα φίλια μου, εγώ θα γίνω διάσημος εντός πολλών εισαγωγικών. Μπορεί μετά από κάποια εκπομπή στην τηλεόραση να το πούν, έλα να είσαι στο πάνελ. Like, what the fuck! Είναι πάρα πολύ δυνατό ένα reality show που χτυπάει σαραντάρια στην τηλεθέαση, γιατί σε βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, σου ανοίγονται πολλές δουλειές. Και ναι, ok, θα είσαι και πάντα ένας παίκτης ενός trash reality. Προσπαθώ λίγο να τα δω με διαφορετική οπτική, γιατί 3 χρόνια πριν θα έβλεπα το show και θα μου σπάσει: τι! Αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτό που βλέπω! Και τώρα λέω: α, ok, είναι οι κοπέλες, έχουν τη λογική Ιουσέφ. Σε φάση, ναι, ok, θέλετε μία χαζή μπίμπο κοπελίτσα. Θα είμαι μία χαζή μπίμπο κοπελίτσα και εγώ θα βγάζω τα άπειρα λεφτά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Σου λέω εγώ πως το έχω σκεφτεί, ότι ίσως και να υπάρχει. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχει και εσωτερικευμένος σεξισμός μέσα σε αυτές τις κοπέλες. Εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να τις ξέρω προσωπικά και ούτε έχω δει το show για να καταλάβω τι λέει κάθε μία. Καταλαβαίνετε, εγώ το λέω πιο πολύ σαν κάτι γενικευμένο ή πολύ σημαντικό ή πως θα ήθελα να είναι στο μυαλό μου, ώστε να μην χάσω κάθε πίστη στην ανθρωπότητα. Πολύ σημαντικό αυτό το «ή». Εγώ θα το έκανα? Όχι, δεν έχω πάει σε τέτοιο σοου. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι για μένα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βγάλεις χρήματα. Αλλά αν για εκείνες είναι, go for it! Γιατί θα σου πω και το άλλο. Αυτό σχετικά με το κοινωνικό πρόβλημα ότι βάζεις ένα κομματάκι στο puzzle. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρώτον, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι είτε μέσα τους ή δεν θέλουν, δεν τους νοιάζει αρκετά να σώσουν τον κόσμο. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό στο μυαλό μας. Και δεύτερον, εάν αυτή η κοπέλα δεν πήγαινε στο παιχνίδι, το κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι ότι θα σταματούσε, ότι θα το εξαλείφαμε. Σου λέει, το πρόβλημα θα υπάρχει. Τώρα εγώ το σκέφτομαι πολύ με το δικό μου το μυαλό, αλλά το πρόβλημα θα υπάρχει. Δεν θα το αλλάξω μόνη μου σαν Γεωργία Βάσια, πώς τις λένε, δεν θα το σταματήσω μόνη μου. Ας βγάλω λεφτά από αυτό. Δεν συμφωνώ με τη λογική, αλλά την καταλαβαίνω. Θέλω να το βάλετε αυτό στο μυαλό σας. Δεν σας λέω ότι είναι ok, ότι α, ok, τέλεια. Αλλά βλέπω την εκδοχή αυτή, που ίσως να υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά ίσως και να. Αυτά. Το 100% της ευθύνης που έχουμε τέτοια σκατάνια προγράμματα στην τηλεόραση είμαστε εμείς, που δίνουμε 40 και 50 σε τέτοια σοου. Γιατί αν δεν είχαν 40 αυτά και αν τόσο πολύ το κοινό ήθελε να μορφωθεί για τον σεξισμό ή για τον φεμινισμό ή οτιδήποτε, δεν θα είχε 40 τον Bachelor, θα είχε 40 τον ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ. Αλλά δεν έχει! Bitch, I'm back. By popular demand. If this wasn't the popular demand, then what was? What was? Λυπάμαι τα λεφτά στα αγγλικά. Λυπάμαι τις καθηγήτριές μου εάν το βλέπουν αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, κυρία Ελίν. Την κυρία μου τη λέγανε Αιλίν. Come on, Αιλίν! Την κυρία μου! Oh, at this moment. Συγγνώμη για το φαλτσίδι, συγγνώμη για το αγγλικό, κυρίως για το φαλτσίδι, ναι. Και που έχω σπαταλήσει τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα από τη ζωή σας χωρίς κανένα λόγο. Αλλά bitch, I'm back! Μετά από γύρισμα, διπλό γύρισμα, γενέθλιο, και ξανά γύρισμα. I still look this good. Who is better now, me or Madonna? Γεια σου, glamourness, my god. Έχω γυρίσει μετά από τα γενέθλια. Καταλαβαίνεις ότι πάνε πολλά πράγματα λάθος στη ζωή σου όταν έχεις πει μόνο τον μισό χυμό. Τώρα, ας πούμε, το φρούτο δεν έχει μπει στο σύστημα. Πού πήγε το φρούτο? Έφαγα όμως καλά-καλά την τουρτίτσα μου. Που ένω ήταν εγώ. Α, έπρεπε να είχα πάρει κανένα κομμάτι να χλαπακιάσω τώρα όσο κάνω μοντάζ. Δεν πειράζει, έχω αυτά εδώ τα ωραία. Αυτά εδώ θα φύγουνε μέχρι το βράδυ στο μοντάζ. Αλήθεια! Τώρα το είδα αυτό. Τα γλυκάκια ήταν από τη Μεγάλη Βρετάνια. Μεγάλη Βρετάνια, Μεγάλη Βρετανία, ρε παιδιά. Πώς το λένε αυτό το ξενοδοχείο. Εμένα μου αρέσει Μεγάλη Βρετάνια και έτσι θα το λέω για πάντα, μου ακούγεται πιο επιβλητικό. Το σημερινό shout out λοιπόν είναι στην Σοφία Κοψίδα. Γεια σου, Σοφία, η Κοψιδά.
Σε καταλαβαίνω πάρα πολύ αν όλος ο κόσμος λέει λάθος το όνομά σου. Έχω ακούσει 100.000 φορές να με λένε Καμαρά και είμαι σπαθή, οκ, ναι, είμαι η Καμαρά. Το σχόλιο της Σοφίας, τα φιλιά μου στην Σοφία, σχετίζεται με αυτό που σας έλεγα εχθές με το σεσουάρο, ότι φοβάμαι να στεγνώνω τα μαλλιά μου το βράδυ γιατί ακούγεται ο θόρυβος και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο σπίτι. Απλά σε περίπτωση που δεν είδατε το χτεσινό βίντεο και λέει. Το χειρότερο είναι όταν να πας να κλείσεις τα φώτα το βράδυ και τρέχεις από τον έναν διακόπτη στον άλλο νιώθοντας ότι σε κυνηγάει κάτι. Μαλάκα, αλήθεια. Δεν κάθομαι να το φορτίσω τώρα απλά για το shout out. Ναι, Σοφία, συμφωνώ. Κυρίως όταν είναι στενός ο διάδρομος και δεν έχεις κάποια έξοδο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γενικά διάβασα πολλά fucked up σχόλια που ταιριάζουν άπειρα με το μυαλό μου. Όπως επίσης μια άλλη κοπέλα έλεγε ότι κάθε φορά που κάνει σεσουάρ ακούει ομιλίες. Και με σπάσει, με έσωσες γιατί νόμιζα ότι ήμουν τρελή, αλήθεια, κάθε φορά ακούω ένα και λέω τι είναι αυτό και το σταματάω και μετά το ξανανοίγω και ακούω πάλι. Πάμε να δούμε το calendar, μας έχουν μείνει λίγα. Άρα εγώ έχω να κάνω άλλα 3 vlog μας, μόνο, για σένα έχω μάτια μόνο και εγώ είμαι και... Από το Common Island στη Τζούλια. Πάμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από την πόρτα 21. Το σπασμένο νύχι της Βενετίας. Ποτέ! Τι είναι αυτό? Είναι βάση σκιάς. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ σας φιλώ, σας αποχαιρετώ. Κάντε like και subscribe. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα αύριο κατά τη 1:30. Και μέχρι τότε, όπως πάντα, να περνάτε τέλεια και να έχετε πολλά φιλιά. Μουα! Γεια σας! Γεια σου!